Λοιπόν, τώρα θα δούμε με τον Αλέξανδρο τον Γλώσσα τι σημαίνει προληπτική, πιστοληπτική γραμμή στήριξη, τι από τα δύο είναι και αν όντως είναι ένα νέο είδος μνημονίου. Αλέξανδρε, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι είναι. Γιατί ο κ. Παπαδημητρίου σήμερα είπε ότι τα 37 δισεκατομμύρια, ένα μεγάλο κομμάτι από τα 37 δισεκατομμύρια που υπάρχουν στην άκρη και είναι για να είμαστε απρόσκοπτοι στις αγορές, για να μπορούμε να βγούμε απρόσκοπτοι στις αγορές και να μην έχουμε κινδύνους, να πάρει στις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια. Είναι ουσιαστικά μια καλυμμένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Κάπως μας έτσι. Γυρνάει πίσω αρκετά χρόνια ο κ. Παπαδημητρίου με την πρότασή του. Μένει να φανεί αν είναι πρόταση του κ. Παπαδημητρίου ή αν είναι αυτό που λένε κρυφή ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με την τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τι σημαίνει ανακεφαλαιοποίηση? Τα χρήματα του ελληνικού λαού που με αίμα και πολύ κόπο και πολλές θυσίες έχουν συγκεντρωθεί από τα υπερπλεονάσματα, αυτή την αδικία των υπερπλεονασμάτων στα δημόσια ταμεία, 34 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου είναι αυτή 34, τη στιγμή. 34, πόσο είναι? 34 είναι το κανονικό ποσό. Αυτά τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ να πάνε στις τράπεζες ώστε να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια. Αυτά τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ τα έχουμε στην άκρη, να το εξηγήσουμε αυτά, αυτό. Τα έχουμε στην άκρη για να μην έχουμε προβλήματα δανεισμού. Για να μπορέσουμε να πάμε πόσα χρόνια, 2 χρόνια. Μέχρι πότε μας φτάνουν τα 34? Το σχέδιο δημιουργίας για το μαξιλαράκι ήταν να μην αναγκαστούμε να πάμε σε επιστολιπτική γραμμή, δηλαδή να μην αναγκαστούμε να πάμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο, όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία, ή σε μία ακόμα συμφωνία σκληρών μέτρων με τους δανειστές, όπου θα μας φέρουν και πάλι την Τρόικα στην Αθήνα και πάλι νέες αξιολογήσεις και πάλι το μαρτύριο της σταγόνας για τις δόσεις. Μισό λεπτό, εγώ είμαι περίεργος άνθρωπος. Άρα δηλαδή, επειδή είπες και προηγουμένως, δεν ξέρουμε αν είναι κρυφό πρόγραμμα ή αν είναι το θέμα. Τι γίνεται? Ο κ. Παπαδημητρίου σήμερα στη δήλωσή του, την άκουσα, τη διάβασα, την άκουσα και με τα αυτιά μου, είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης, αν ο ελληνικός λαός του δώσει τη δυνατότητα, θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά, θα τα βάλει στις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια και θα πάμε σε επιστολιπτική γραμμή, σε προληπτική γραμμή στήριξης, όπως έχουν κάνει οι άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια. Ναι. Γιατί τα συνδυάζει δεδομένα τώρα στο πρόγραμμα, η δεν ξέρω. Η κυρία Ζαχαράκη είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα επιστολιπτικής γραμμής και προληπτικής γραμμής και τα λοιπά. Ούτε για τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ ότι υπάρχει θέμα να πάνε στις τράπεζες. Το λέω αυτό για να μην κατηγορηθούμε πάλι ότι εμείς κάνουμε κοπτοραπτική και λέμε fake news. Το είπε, είναι ξεκάθαρη δήλωση. Το είπα ακριβώς στο ραδιόφωνο του Real αυτά τα δύο πράγματα. Γιατί δηλαδή η χρησιμοποίηση των 34 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα κόκκινα δάνεια φέρνει την ανάγκη της επιστολιπτικής γραμμής και ενός τέταρτου μνημονίου. Γιατί τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ εμείς τα έχουμε στην άκρη ώστε να μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές χωρίς κίνδυνο και με χαμηλά επιτόκια. Όπως έχουμε αυτή τη στιγμή ιστορικά χαμηλά στα επιτόκια μας, ακόμα και στην 25ετία, και μπορούμε να βγούμε να δανειστούμε φτηνά. Εάν αυτά τα 34 δισεκατομμύρια τα πάρουμε, τα πάμε στις τράπεζες, χρειαζόμαστε άλλα χρήματα ως ασφάλεια για να βγούμε στις αγορές και να πούμε ότι μπορούμε να δανειστούμε. Άρα θα αναγκαστούμε να πάμε σε μια επιστολιπτική γραμμή. Άρα θα αναγκαστούμε, όπως λέει ξεκάθαρα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, να συνάψουμε ένα ακόμα μνημόνιο με τους δανειστές και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή να ξαναδημιουργήσουμε μια νέα τρόικα. Και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης λέει ότι είναι το καλύτερο σενάριο να υπάρχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια τέτοια νέα, σε ένα τέτοιο σενάριο, σε μια τέτοια συμφωνία. Και θα έρθουν εδώ κανονικά όπως ξέραμε. Να έρχονται να κάνουν αξιολογήσεις, να μας δίνουν τα λεφτά με το σταγονόμετρο, να πρέπει να υλοποιούμε δεσμεύσεις, να παίρνουμε νέα μέτρα και νέες. Ωραία, πάμε τώρα να κάνουμε ερώτηση. Τώρα είσαι, στο οικονομικό ρεπορτάζ είσαι από τους καλύτερους. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Πρέπει να φύγει ένα μεγάλο κομμάτι από τα 34 δισεκατομμύρια που υπάρχει στην άκρη και να πάει στις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια? Μήπως είναι καλό, μήπως είναι χρειάζεται δηλαδή για τις τράπεζες? Και η Τράπεζα της Ελλάδος. Και το τόχο σου τι έχει πει. Η κυρία Ζαχαράκη μας είπε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ένα σχέδιο με 3 δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. Είναι ισχύει αυτό το σχέδιο? Και η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχουν δημιουργήσει προγράμματα, σχέδια αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων. Δύο διαφορετικά που σιγά σιγά τα κάνουν ένα. Κανένα από τα δύο σχέδια δεν λέει ότι χρειαζόμαστε 34 δισεκατομμύρια ευρώ από το μαξιλαράκι για να μειώσουμε τα δάνεια. Υπάρχουν σχέδια που θα χρησιμοποιήσουν ίσως 1 δισεκατομμύριο ή και 3 δισεκατομμύρια που ήταν το παλιό σχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ήταν το παλιό σχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αλλά τα 850 εκατομμύρια που βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος ανάγκη κεφαλαιοποίησης μέχρι τα 34 δισεκατομμύρια που λέει ο κ. Παπαδημητρίου, είναι τεράστια η διαφορά πρώτον και είναι ένα
άλλο σχέδιο, μια άλλη συνθήκη, μια συνθήκη μνημονιακή πλέον, η οποία θα ισχύσει εάν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο που λέει ο κ. Παπαδημητρίου. Μάλιστα. Αλέξανδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.